διάρκεια της εσπερινής χθεσινής ημέρας είχα τη δυνατότητα να παρουσιάσω εν ολίγης την ζωή του Αγίου Γεωργίου μέσα από τη διδασκαλία του Ιερού Νικολάου Καβάσιλα και του Αγίου Μαξίμου Τιμολογητού. Μια που μου δίνει σήμερα και πάλι την άδεια και την ευλογία ο Σεβασμιότητας Ποιμενάρχης σας και αγαπητός και Χριστό αδελφός, να αναφερθώ σε εσάς και πάλι στο μέγα αυτό ομολογητή της πίστεώς μας, τον Άγιο Γεώργιο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όχι μόνο τον σημερινό άνθρωπο, αλλά τους ανθρώπους κάθε εποχής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους, ιδεολογικά, κοινωνικά, ηθικά, βιολογικά, με τις αρρώστιες κτλ. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τον κάθε άνθρωπο κάθε εποχής και της σημερινής εποχής είναι ο θάνατος. Και μάλιστα είναι ο φόβος του θανάτου. Από τη μικρή ηλικία ο άνθρωπος αισθάνεται ότι θα πεθάνει. Ήδη οι βιολόγοι μας έχουν διδάξει και μας έχουν πει μέσα από έρευνες που έγιναν ότι από τα 25.000 γονίδια τα οποία έχει κάθε κύτταρο του ανθρώπου, περίπου τα 1.000 γονίδια είναι γονίδια των ασθενειών και του θανάτου. Που σημαίνει από την πρώτη στιγμή κατά την οποία συνελήφθη ο άνθρωπος μέσα στην μήτρα της μητέρας του, το πρώτο κύτταρο υπάρχει μέσα ο θάνατος με τις αρρώστιες. Που σημαίνει ότι τον κουβαλάμε το θάνατο αυτό σε όλη μας τη ζωή ως ένα φορτίο, βιολογικό πια φορτίο, το οποίο δημιουργεί διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι απλώς το θάνατος ένα γεγονός ότι αισθανόμαστε κάποτε ότι θα πεθάνουμε, αλλά ήδη ο θάνατος μας κυριεύει μέσα από την ώρα κατά την οποία έγινε η σύλληψή μας στην κοιλία της μητέρας μας. Και όπως λένε όλοι οι επιστήμονες σύγχρονοι και βιολόγοι και ψυχολόγοι, ο άνθρωπος διέρχεται διαδοχικές φάσεις θανάτου. Ήδη το πρώτο κλάμα το οποίο κάνει το έμβριο όταν βγαίνει την ώρα που γεννιέται, εξέρχεται από τη μήτρα και κλαίει, είναι ένα φαινόμενο θανάτου. Αισθάνεται κάτι το οποίο το απασχολεί, κάτι διαφορετικό. Μάλιστα ο Μέγας, ένας πολύ σημαντικός Ελβετός παιδαγωγός, ο Πιαζέ, έχει αποδείξει ότι έρευνες που έκανε μεταξύ των παιδιών ηλικίες 8 και 10 ετών, ότι μέχρι την ηλικία των 8-10 ετών το παιδί έχει μέσα από την έννοια ότι ο θάνατος δεν είναι αναστρέψιμο γεγονός, αναστρέφεται. Γι' αυτό και όταν είναι μικρό παιδί και του λένε ότι πέθανε ο παππούς ή η γιαγιά, αισθάνεται την ανάγκη να πάει στο νεκροταφείο και μερικές φορές τι θα κάνουμε με τον παππού, πρέπει κρύο κάνει να το ζεστάνουμε, γιατί έχει την έννοια ότι θα επανέλθει ο παππούς στη ζωή. Όμως στην ηλικία των 8 με 10 ετών αποκτά την αίσθηση της μη αναστρεψιμότητας του θανάτου. Και αρχίζουν τα διάφορα προβλήματα και τα ερωτήματα. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο θάνατος, γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος, γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι και δεν επανέρχονται πάλι στη ζωή. Αγαπητοί άνθρωποι, αγαπητά πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζαμε, και αρχίζουν τα υπαρξιακά ερωτήματα. Άρα περνάει ο άνθρωπος διαδοχικές φάσεις θανάτου από την πρώτη ηλικία του και κυρίως στην ηλικία των 8-10 ετών, και έχει τέτοια ερωτήματα τα οποία αυξάνονται στην εφηβική ηλικία με τα λεγόμενα υπαρξιακά ερωτήματα. Τι είμαι, γιατί ζω, γιατί υπάρχω, πού πηγαίνω, ποιο είναι το νόημα της ζωής μου και της υπαρξής μου. Και καθώς μεγαλώνει αναπτύσσεται μέσα η αγάπη ή μάλλον η αίσθηση ότι θα φύγει κάποτε και τότε θα μεγαλώσει και ότι κάποτε πρέπει να τακτοποιηθεί, αρχίζουν, αν διαπιστώσει κανείς ή μάλλον αν εξετάσει προσεκτικά, θα δει ότι όλα τα κοινωνικά φαινόμενα έχουν μέσα το στοιχείο του θανάτου. Σπουδάζει για να αποκτήσει μια θέση, για να έχει συντάξιμα χρόνια.
Καθώς είναι σε μικρή ηλικία, πρέπει τώρα να αισθανθεί την οδύνη και τη χαρά, γιατί αν θα περάσουν τα χρόνια δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει το πάθος, ας πούμε, την ευχαρίστηση της ειδονής. Θα πρέπει να αποκτήσει μια θέση μες στην κοινωνία όσο είναι σε κατάλληλη ηλικία, γιατί περνάνε τα χρόνια και δεν μπορεί κανείς εύκολα να βρει εργασία. Αισθάνεται κανείς ότι είναι μόνος του στη ζωή και θέλει να βρει και έναν άνθρωπο για να προχωρήσουν μαζί στη ζωή. Ο έρωτας έχει μέσα το στοιχείο του θανάτου. Δηλαδή, επειδή μέσα του τον απασχολεί ο θάνατος, θέλει να βρει έναν άνθρωπο για να ξεπερνάνε όλο αυτό το πρόβλημα του θανάτου. Και όταν βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, τότε φοβάται να μην το χάσει, να μην γίνει κάτι και πεθάνει και χάσει αυτή την ωραία και καλή σχέση την οποία έχει. Και όταν φτάνει στη μέση ηλικία και σχεδόν έχει τακτοποιηθεί από πλευράς εργασίας, από πλευράς οικογένειας, από πλευράς χρημάτων κτλ., τότε αρχίζει πάλι το νόημα της ζωής και του θανάτου. Περνάνε τα χρόνια. Συναντόμαστε στις γιορτές και λέμε χρόνια πολλά, άντε και του χρόνου. Γιατί μέσα μας υποβόσκει η έννοια ότι δυνατόν του χρόνου δεν θα ζούμε. Βλέπουμε ανθρώπους γύρω να πεθαίνουν, να φεύγουν αγαπητοί μας άνθρωποι και λέμε άντε πλησιάζει ίσως, να μην έρθει ποτέ. Αλλά ξέρουμε ότι κάποτε θα έρθει. Δηλαδή βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο το φιλοσοφικό, το οντολογικό, το ιδεολογικό, το ψυχολογικό, το συναισθηματικό, όσο ούτε το κοινωνικό. Αλλά θα έλεγα το μεγαλύτερο μέσα στην κοινωνία πρόβλημα είναι το πρόβλημα του θανάτου. Όταν χάνει κάποιος έναν άνθρωπο, τότε και οι ευχάριστες μέρες είναι δυσάρεστες. Και η άνοιξη με την ομορφιά και το καλοκαίρι με την ομορφιά δεν λένε τίποτα στον άνθρωπο, γιατί έχασε τον αγαπητό του άνθρωπο. Και όταν μέσα του υπάρχει μια αρρώστια, αναπτύσσεται μια αρρώστια, ο φόβος του θανάτου τον κυριεύει και δεν τον αφήνει να αισθανθεί τη χαρά της ζωής. Κι όμως η Εκκλησία μιλάει για τον θρίαμβο της ζωής πάνω στο θάνατο και ότι ο Χριστός ενίκησε στο θάνατο και έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να υπερβαίνει το θάνατο στη ζωή του. Και οι Άγιοι μας διδάσκουν όλοι οι Άγιοι αυτή την υπέρβαση του θανάτου. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είμαστε θνητοί και παθητοί, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι μια μετάβαση σε μια άλλη ύπαρξη και ζωή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης θα πει ότι ο καθημερινός ύπνος είναι ένας αδελφός του θανάτου. Ένας μικρός αδελφός του θανάτου. Γιατί το βράδυ που κοιμόμαστε υποστέλλονται όλες, υπολειτουργούν όλες οι δυνάμεις σαν να πεθαίνει ο άνθρωπος. Και εάν ο ύπνος ο βραδινός είναι ένας μικρός θάνατος, τότε αυτό που εμείς ονομάζουμε θάνατο είναι ένας μεγάλος ύπνος. Είναι ένας μεγάλος ύπνος, γιατί κάποτε θα ξυπνήσει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας μας. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και με την ευκαιρία που σήμερα έχουμε την εορτή του Αγίου Γεωργίου του Ενιανίνης Αθρίσαντος, αυτό ακριβώς μας διδάσκει. Αυτό ζούσε ο Άγιος Γεώργιος. Νέος άνθρωπος, εμαρτύρησε 30 ετών. 29 ετών είχε παντρευτεί την Ελένη. Και άρχισαν τα μαρτύρια, ότι τα βασανιστήριά του, ότι πώς παντρεύεται χριστιανοί, ενώ αυτός είναι μουσουλμάνος, Τούρκος. Χριστιανός είμαι, έλεγε. Και όταν τακτοποιήθηκε κάπως το θέμα, μετά όταν την επόμενη χρονιά έκανε τη βάπτιση του πρώτου του παιδιού του, του Ιωάννη, πάλι πώς βαπτίζεις παιδί και μας κοροϊδεύεις, εσύ είσαι
Τούρκος, μουσουλμάνος, δεν είσαι χριστιανός. Χριστιανός είμαι. Νέος άνθρωπος, φρεσκοπαντρεμένος, με ένα παιδί, ό,τι μπορούσε να έχει καλύτερο κανείς και να έχει καλύτερο μέσα στη ζωή του. Κι όμως, ομολόγησε την πίστη στον Χριστό και όταν διαβάζει κανείς τη βιογραφία την οποία έγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, βλέπει αυτή τη χαρά η οποία διακατήκε τον Άγιο και με τη χαρά οδηγεί τον στο μαρτύριο. Για παράδειγμα, όταν ήταν μέσα στη φυλακή και του είπαν ότι ήρθε η ώρα τώρα να πεθάνεις, θα σε καλέσουμε για να σε κρεμάσουμε, και τον παρακάλεσαν να αρνηθεί τον Χριστό, να ζήσει με τη γυναίκα του, με το παιδί του, με την οικογένειά του, με στην κοινωνία, με στην εκκλησία. Εκείνος όχι, πάνω από αυτά είναι η αγάπη του Χριστού. Και όταν πήγα να του ανακοινώσουν το πρωί ότι λοιπόν έρχεσαι, έλα να σε πάρουμε για πάμε για να σε σκοτώσουμε, τότε τι γράφει εκεί ο βιογράφος? Εσηκώθη χαρούμενος, χαρά πρώτου θανάτου. Και πιο κάτω λέει, έτρεχεν με τόση προθυμίαν όσοι διψώσα έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ξέραμε ότι το ελάφι όταν διψά τι κάνει για να πιει νερό? Ον τρόπον η έλαφος διψά επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως η ψυχή μου προσέ ο Θεός διψά, λέγει ο ψαλμός. Διψούσε για το μαρτύριο, διψούσε για το θάνατο. Γιατί? Διότι είχε υπερβεί το θάνατο και το φόβο του θανάτου. Και γράφεται επίσης στη βιογραφία, θαύμα μέγα ήτον εις τους ορώντας των Άγιων, διότι έτρεχε με τόση προθυμία πλησίον εις τους δημίους και αγαλίασιν, ώστε εφαίνεται ότι πετά εις τον αέρα και το πρόσωπον του εφαίνεται φεδρών και χαριέστα των όλων εξαστράπτων από την χαρά της ψυχής του. Τι λόγια είναι αυτά? Εδώ είναι έρωτας με το θάνατο. Και στην πραγματικότητα εδώ, όπως τον παρουσιάζει, τον παρουσιάζει ως έναν ερωτευμένο με τον Χριστό, γιατί πάνω από την οικογένειά του είχε έρωτα για τον Χριστό, την αγάπη για τον Χριστό, και είχε αγαλίαση και πετούσε στον αέρα για το μαρτύριο. Εμείς φοβόμαστε το παραμικρό. Κάτι θα δημιουργηθεί στο σώμα και λέμε μήπως είναι εκείνο, και αρχίζει ο φόβος του θανάτου. Και μάλιστα λέγει εκεί ο ιερός βιογράφος του, αυτόπτης μάρτυρας, ότι το βράδυ στη φυλακή που ήταν, είχε δει οπτασίαν ένας νέος ασπροφορεμένος ήρθε και του είπε, μη φοβάσαι Γεώργιε, να το μυστικό της υποθέσεως. Όταν διαβάζουμε τους μακαρισμούς του Χριστού, τους οποίους δίδαξε και εδώ φαίνεται τι θα πει όλη η χριστιανική ζωή, αρχίζει, μακάρι η φτώχη το πνεύμα, η ταπείνωση, μακάρι η πραείς, η πραότητα, οι πενθούντες, η μετάνοια, η πραότητα, η ειρήνη, η κάθαρση της καρδιάς, μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, δηλώνει τα στάδια της πνευματικής ζωής. Και το τελευταίο ποιο είναι? Μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, μακάρι η ελεήμονος, ότι αυτοί ελεηθίσονται, ειρηνοποιεί, χαίρεται και αγαλιάστε ότι ο μισθός, μακάρι εάν λέγει σας οι άνθρωποι σας διώκουν, εσείς να χαίρεστε. Ο τελευταίος μακαρισμός είναι το να είναι κανείς μάρτυρας για τον Χριστό, που σημαίνει ότι το μαρτύριο δεν είναι μια υπόθεση ισχυράς θελήσεως, αλλά το μαρτύριο είναι καρπός θεωρίας του Θεού. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να οδηγηθεί στο θάνατο
και μάλιστα σε τέτοιον φρικτό θάνατο να τον κρεμάσουν κάποιον ή να τον αποκεφαλίσουν. Αυτό όμως το έκαναν γιατί εκείνη την ώρα είχαν γεμίσει από τη χάρη του Θεού. Ήταν καρπός θεωρίας, εδώ το βλέπουμε στον Άγιο Γεώργιο. Του εμφανίστηκε νέος, λαμπροφορεμένος και του είπε «Μη φοβάσαι Γεώργιε». Ακριβώς για αυτό το λόγο έτρεχε σαν το διψασμένο ελάφι προς το θάνατο για να συναντήσει τον Χριστό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δει κανείς, αφού περιγράφει ο αυτόπτης μάρτης του γεγονότος αυτού, πόσο Άγιος οδηγείται προς το μαρτύριο, είναι πολύ χαρακτηριστικό πώς τελειώνει η βιογραφία. Λέει, «Ας δοξάσουμε και εμείς αδελφοί των Θεών, όπου μας ηξίωσεν να ειδόμεν, η δίηση μόνο οφθαλμής αυτόπτης μάρτης, την γενναιότητα των απαιώνος Αγίων Μαρτύρων, σωζωμένην και νυν εις τας ημέρας μας». Να δοξάσουμε τον Θεό, λέει αδελφοί, γιατί και εμείς αξιωθήκαμε να δούμε αυτή τη ζωή των μαρτύρων και τη γενναιότητά τους στις ημέρες μας, στο πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου. «Ας δοξάσουμε τον Θεό, λέγω, διότι ο θάνατος του Αγίου Νεομάρτυρος έγινε ανάσταση των πιστών και πτώση των απίστων, των δε ιοβόλων γλωσσαλγούντων κατά της Αγίας Ορθοδόξου ημών πίστεως μεγάλη κατεσχήνη». Εδώ φαίνεται ποια είναι η μεγάλη προσφορά ενός απλού αγραμμάτου ανθρώπου στην κοινωνία και στο γένος. Να δούμε, λέει, να δοξάσουμε τον Θεό γιατί έγινε ανάσταση των πιστών και συγχρόνως πτώση των απίστων. Μην ξεχνάμε ότι, όπως είπα και χθες το κήρυγμα, ότι ο θάνατος, το μαρτύριο έγινε το 1838. Ήδη λίγα χρόνια πριν, 8 χρόνια, είχε συγκροτηθεί το πρώτο ελληνικό κράτος με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, 1830. Το 1836 δόθηκε ένα πρωτόκολλο πώς θα γίνει μετανάστευση από τις βόρειες χώρες προς το πρώτο ελληνικό κράτος. Μέχρι την Άρτα είχε σχηματιστεί το πρώτο ελληνικό κράτος κοντά στα Γιάννενα. Οπότε και οι Τούρκοι είχαν εκμανεί και φοβόντουσαν ότι θα γίνει κάτι άλλο, επέκταση των συνόρων, και οι Ρωμοί είχαν μεγάλο φόβο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή γίνεται αυτό το μαρτύριο του Αγίου. Και γίνεται λοιπόν, ενώ οι Τούρκοι Μωμεθαν είχαν και σκληροί απέναντι στους Ρωμιούς, πολύ σκληροί. Λοιπόν, το μαρτύριο του Αγίου έγινε αιτία να είναι χαρά ανάστασης των πιστών, η ελπίδα τους, αλλά και κατάπτωσης πτώσης των απίστων και όλων εκείνων που πέτουσαν τα δηλητήρια εναντίον των χριστιανών, και ήταν μεγάλη κατεσχήνη εναντίον αυτών οι οποίοι έλεγαν εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως και βεβαίως των Ρωμιών, γιατί τότε η πίστη Ορθόδοξη συνδεόταν με τη Ρωμιοσύνη, με το γένος. Αυτή ήταν η ζωή του Αγίου Μάρτυρος, μεγάλη τιμή και ευλογία για την πόλη των Ιωαννίνων. Να έχουν ένα τέτοιον Άγιο Νεομάρτυρα σε μια τέτοια κρίσιμη εποχή, που ήταν μεταξύ της συγκροτήσεως του πρώτου ελληνικού κράτους και της ελπίδος να αυξηθούν τα όρια του πρώτου εκείνου μικρού κρατηδίου, και αποτέλεσε την ελπίδα και τη ζωή και εξακολουθεί και σήμερα να μας εμπνέει αυτό το παλικάρι το ένδοξο του Χριστού, να μας εμπνέει ότι μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών, των Ορθοδόξων,
να μας εμπνέει ότι η πίστη μας δεν είναι νεκρή, η πίστη δεν είναι ιδεολόγημα, η πίστη είναι ζωή, ο Χριστός είναι η ζωή των ανθρώπων, δεν είναι ένας μεταφυσικός Θεός, δεν είναι το ανώτατο νόν το οποίο διευθύνει τον κόσμο. Είναι Χριστός Θεός αληθινός. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η ζωή μας, η ελπίδα μας και η απαντοχή μας. Είναι αυτός που νίκησε το θάνατο και έδωσε σε όλους εμάς την αίσθηση, τη δύναμη, την πίστη να νικήσουμε το φόβο του θανάτου. Συνήθως υπάρχουν μερικοί που λένε εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και δεν απελπίζουμε, άλλοι λένε ότι εγώ είμαι απεσιόδοξος. Αυτή είναι ψυχολογική όρη, αισιοδοξία ή απελπισία. Εμείς δεν έχουμε, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ούτε αισιοδοξία ούτε απελπισία. Τι έχουμε? Πίστη, άλλο η πίστη. Πιστεύουμε στο Θεό που είναι η ζωή των ανθρώπων. Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτης, που τόσο πολύ αγαπάμε όλοι οι γιαννιώτες και εμείς οι παλαιοί γιαννιώτες, που ήταν η ψυχή μας και η ζωή μας, το κέντρο της υπαρξεώς μας, ας πρεσβεύει για μας το Θεό, τον νικητή του θανάτου, για να ξεπεράσουμε κι εμείς το φόβο του θανάτου και να ζούμε αιωνίως μαζί με τον Χριστό. Αμήν.